Καλησπέρα. Κυριακή πάλι σήμερα. Είπαμε κάθε Κυριακή θα προσπαθούμε να βγάζουμε ένα βίντεο το οποίο θα μπορεί να κινητοποιεί τους ανθρώπους. Ο λόγος να μοιράζουμε την έννοια της αγάπης. Και αγάπη δεν είναι μόνο να αγκαλιαζόμαστε φυλάκια και τις γιορτές, πανηγύρια και δώρα. Αγάπη είναι να μπορούμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιον άλλον καλύτερο άνθρωπο. Βέβαια, η αρχή είναι να γίνουμε καλύτεροι εμείς. Όπως είχαμε πει και στον παραδειγματισμό. Αλλά αυτό που θέλω να πω σήμερα είναι για την ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι η έννοια του υπάρχει τρόπος σε εισαγωγικά, υπάρχει τρόπος σε εισαγωγικά, να γλιτώσω από κάτι. Δηλαδή να επιβιώσω από διάφορα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται. Το να μην χρειάζεται να ζοριστώ. Το να μην αναλαμβάνω ευθύνες. Γενικά, να μην χρειάζεται να προσπαθήσω να γίνω καλύτερος άνθρωπος, απλά να μένω σε βαλτώδη νερά και να υπάρχω, θεωρώντας ότι αυτό είναι ασφάλεια. Ότι αν συμβεί κάτι, θα πάω προς το χειρότερο. Όχι, δεν παίζει ρόλο αυτό. Δεν είναι αναγκαίο να πας προς το χειρότερο. Η ασφάλεια γενικά είναι ρίσκο, γιατί θεωρώ, κατά μένα, ότι όσο βρίσκεσαι σε ένα ασφαλή μέρος, δεν πρόκειται να πας σε ένα καλύτερο μέρος. Και οι πιθανότητες στην ασφάλεια μέσα είναι μόνο το να έχεις πτώσει. Θεωρώ ότι μένοντας μόνο στην ασφάλεια είναι χάσιμο χρόνο. Χάσιμο χρόνο το οποίο θα μπορούσε να ζήσει κάτι διαφορετικό. Το να έχεις νέες εμπειρίες, το να γνωρίσεις νέα άτομα, το να εκπαιδεύσει τον εαυτό σου να γίνει καλύτερος, το να... πολλά 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 πράγματα τα οποία είναι θετικά, τα οποία τα κάνουν επιτυχημένοι ανθρώποι ή τα άτομα δηλαδή που δεν ζουν με το ρίσκο μη χάσουν την ασφάλεια, αλλά με το ρίσκο του να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Πάνω σε αυτό, ο άνθρωπος έχει προγραμματιστεί να θεωρεί ασφάλεια τους γονείς. Το μισθό των γονέων. Δεν με νοιάζει τίποτα, εντάξει, την έχω βρει τώρα. Ο πατέρας μου, η μάνα μου φέρει το φαΐ στο σπίτι. Άμα θα χρειαστώ να βγω για κανένα γκόμενα έξω ή γκόμενο ανάλογα το φύλλο ή να βάλω βενζίνα στα μάξι να πάω μια βόλτα. Έχει το δικάρικο, το κουσάρι, το πινιτάρα ανάλογα την ικανότητα του πατέρα και της μάνας. Να πάρει το χαρτζηλίκι να πάει. Βέβαια αυτό δεν το θεωρώ σωστό, γιατί ποτέ δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί σαν άνθρωπος ή να έχει δύναμη στα χέρια μόνος του. Άλλοι παράδειγμα μένουν στην ασφάλεια με κάποιους φίλους οι οποίοι είχαν στην αρχή της ζωής τους, με κάποια άτομα τα οποία γνώρισαν και απλά τέργεξαν σε κάποια περίοδο της ζωής τους οι απόψεις τους, τα οποία και εκείνα άτομα μπορεί να είναι στάσιμα νερά και δεν έχουν κάποιο άλλο δρόμο να τραβήξουν, δεν έχουν κάποιο όνειρο να ακολουθήσουν, είναι και αυτοί στάσιμοι. Αλλά είναι ασφάλεια. Γιατί δεν πρόκειται να χαλάσουν ποτέ τη σχέση, γιατί όλοι βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος. Ασφάλεια θα μπορούσε να νιώσει κάποιος άλλος, ο οποίος βρίσκεται σε μια σχέση, η οποία σχέση είναι αποτυχημένη. Να νιώθει πιεσμένος. Αλλά επειδή έχει κάποια πράγματα τα οποία τον καταπιέζουν μέσα του, κάποια κόμπλεξ θα τα πω εγώ, θεωρώντας ότι δεν τραβάει σαν άτομο, απλά επέτυχε κάποιον ο οποίος τον αγαπάει, αλλά δεν τον αγαπάει σε εισαγωγικά, τον εκμεταλλεύεται ή οτιδήποτε άλλο αρνητικό υπάρχει, αλλά αυτός όμως παραμένει σε αυτή τη σχέση μέσα. Και δεν προσπαθεί να κάνει κάτι καλύτερο, να χωρίσει ή να φύγει. Απλά έχει μείνει βαλτώδης εκεί. Και πιέζουν αυτό και χάνονται τα χρόνια και δεν αλλάζει τίποτα. Και στο τέλος, τι έκανε, μια τρύπα στο νερό, πέρασαν τα χρόνια. Και αν κάποιος του ρωτήσει τι θα έδινε για να γυρίσει τα χρόνια πίσω να αλλάξει αυτά που συμβαίνουν, αν φτάσει κάποια μεγάλη ηλικία και θα πει θα έδινε τα πάντα. Δώσε τα από τώρα. Πού είναι νωρίς. Για να μπορείς να ξανάξεις τα πάντα. Κάποιο άλλο ακόμα θέμα με την ασφάλεια είναι η ασφάλεια που νιώθουν μερικοί σε κάποιες αποτυχημένες δουλειές. Γιατί νομίζουν
Θα βγάλω αυτό το μυρωκάματο, το ψηλό, οτιδήποτε είναι, τα 10 ευρώ ή τα 20 ευρώ. Ναι, καλά είναι. Όταν δεν έχεις να φας, σίγουρα να πας στα 10, 15, 20 ευρώ να πολεμήσεις, να δώσεις τον αγώνα σου, να καταφέρεις να επιβιώσεις. Ναι. Αλλά όταν όμως έχεις φτάσει σε ένα σημείο το οποίο νιώθεις ότι σε εκμεταλλεύεται ο άλλος, με το ποσά που σου δίνει, με το μισθό αυτόν τον οποίο παίρνεις, γιατί να μην εκπαιδεύσει τον εαυτό σου να γίνει καλύτερος? Γιατί να μην βρεις τρόπο μόνος σου να αναπτυχθείς, να ρισκάρεις, να κάνεις κάτι δικό σου? Δεν είναι ασφάλεια το να ζεις με 300, 400, 500 ευρώ, 600. Ναι, θα σου πούν πολλοί, είναι ο καλύτερος τρόπος να επιβιώσεις. Μα γύρνα μετά από 2 χρόνια πάλι πίσω, τι έκανε την τελευταία 2 χρόνια? Τίποτα. Γύρνα μετά από 10 χρόνια, τι έκανε την τελευταία 2 χρόνια? Τίποτα. Ξαφνικά με 20, στα 30 δεν πολύ φαίνεται τα χρόνια, άλλο. Εντάξει, 20 με 30. Αλλά πα όμω 30 με 40, 40 με 50 και δεν μπορεί να αποδώσει γιατί τα αποδοτικά σου χρόνια έχουν φύγει, εσύ τι θα πει μετά? Όχι, να χαρισκάρι, μαλακία αυτό που βίωσα ή αυτό μάλλον που έκανα και ένιωθα ασφάλεια με τα 400 ευρώ που μου δίνουν. Λάθος. Γενικά, όπως έχω ξαναπεί, από τα σχολεία μάθαμε να είμαστε οι τέλειοι υπάλληλοι. Είτε πάμε σχολείο είτε να μην πάμε, έχουν μάθει του γονεί μα, έχουν μάθει του φίλου μα, έχουν μάθει του πάντε του σύστημά μα από την εποχή τη βιομηχανική επανάσταση και μετά να βγάλει του τέλειου υπαλλήλου. Γιατί τότε απλά χρειάζονταν υπάλληλοι. Πιο πριν ήταν αφεντικά του εαυτού του ο καθένα. Αγωνίζονταν σαν αγρότε, σαν ψαράδε, σαν οτιδήποτε. Οτιδήποτε επάγγελμα έκαναν. Αγωνίζονταν μόλι, να τα καταφέρουν και αναπτύσσονταν. Μετά χρειαζόμασταν υπαλλήλου, γιατί χρειάζονταν υπαλλήλου στο σύστημα. Ναι, αλλά πλέον πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Πρέπει να αλλάξει για να νιωθεί, γιατί η οικονομία έχει καταρρεύσει. Και πρέπει εμείς πάλι να γίνουμε άρχοντες των εαυτών μας. Δεν παίζει ρόλο η ασφάλεια. Τι ψωμοτήρι είναι η ασφάλεια? Γι' αυτό και η Ελλάδα πάει με τον τρόπο που οδηγείται να χαντακώνεται. Αν και στην Ελλάδα πιστεύω ότι ακόμα έχει δύναμη. Υπάρχει δύναμη και υπάρχουν και άτομα που μπορούν να βοηθήσουν άλλα άτομα. Υπάρχουν λύσεις. Μην κοιτάτε την αρνητική πλευρά. Όταν ακούμε ότι υπάρχει φτώχεια στην Ελλάδα και πεινάνε άνθρωποι, δεν έχουν αφάν, δεν έχουν αφάν. Και είναι στα όρια της φτώχειας είναι στη φτώχεια μέσα και είναι 45% αυτό το πράγμα. Κοντεύει τα 50, μισή Έλληνες να έχουν και να μην έχουν. Γιατί είναι κοιτάμε μόνο αυτό που δεν έχουν. Και να λέμε κι εμείς καλά είμαστε με τα 200, 300, 150 ή τι επιδόματα δίνει το κράτος. Ας κοιτάξουμε να μάθουμε από τους άλλους, οι οποίοι έχουν ακόμα ή μπορούν και βγάζουν ακόμα. Για να γίνουμε, είναι ρίσκο κι αυτό. Σίγουρα είναι ρίσκο, αλλά πρέπει να το προσπαθήσουμε για να γίνουμε καλύτεροι, μα τη νέα ανθρώπη. Νέος είσαι και στα 20 και στα 30 και στα 50 και στα 60 και στα 70, γιατί αν πιστεύεις ότι είσαι νέος, είσαι νέος, τέλειωσε. Γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς, η οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τα αγγόνια μας, είναι όλα. Είπαμε και πριν, έτσι και αλλιώς η ασφάλεια είναι ρίσκο. Πρέπει να το ξεπεράσουμε. Θεωρώ ότι πρέπει να ρισκάρεις, πρέπει να έχεις τόλμη, πρέπει να έχεις πίστη στο Θεό ή οποιοδήποτε άλλο σου τι πιστεύει, αλλά να πιστεύει σε κάτι το οποίο θα του δίνει δύναμη να ακολουθήσει τα όνειρά του. Γιατί όλοι έχουμε όνειρα. Όταν είμαστε παιδάκια έχουμε όνειρα. Μετά μας βάζουν 1000 προβλήματα στον εγκέφαλο μέσα και μας ταχώνει η τηλεόραση, μας ταχώνει το ράδιο, πλέον τα μαθαίνουμε και μεταξύ μας, δεν χρειάζεται να μας ταχώνει η τηλεόραση και δημιουργούμε ένα φάσμα δημιουργίας προβλημάτων και τρελαινόμαστε μόνοι μας. Όχι. Υπάρχει λύση το να αλλάξουμε εμείς και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Και δεν χρειάζεται να σε εκμεταλλευτεί ο άλλος. Και άμα σου κάποιος σου λέει ότι υπάρχει λύση να γίνεις καλύτερος, υπάρχει λύση να βγάλεις λεφτά, υπάρχει λύση να γίνεις κάτι καλύτερο, καλός, δυνατός, όμορφος, οτιδήποτε. Γιατί όλα αυτά τα εκπέμπουμε από μέσα μας. Γίνεται. Πίστεψέ τον, δεν είναι όλοι για να σου βγάλουν το μάτι. Δεν έρχονται όλοι για να σου κάνουν κακό. Δεν είναι μόνο αυτό που λέει η τηλεόραση. Υπάρχει δίκη στον κόσμο, υπάρχει αγάπη. Γιατί δεν υπήρχε αγάπη, θα ήμασταν από εκείνον τον καιρό αληφοί και σκόνη. Τέλος, θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα πλέον, ό,τι περνάει από τα χέρια μας, να τα καταφέρουμε. Μην ακούμε τι λέει η μάνα, μην ακούμε τι λέει ο πατέρας, μην ακούει τι λένε οι φίλοι, μην ακούνε τίποτε. Τους αγαπάμε γιατί είναι δικοί μας ανθρώποι, ναι, αλλά έχουν προγραμματιστεί να κάνουν αυτό. Αν θεωρείς ότι αυτό που σε σπρώχνει, σε πιέζει να κάνει κάτι άλλο, είναι αυτό που δεν σε αγαπάει καμιά φορά,
Δες το κι αλλιώς, μήπως προσπαθεί να σε ξυπνήσει, να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Αλλά είπαμε, θέλει συνεχόμενο ψάξιμο για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Και ναι, μπορείς να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Όλα αυτά είναι από εμπειρίες δικές μου, είναι από εμπειρίες οι οποίες έχω βιώσει και μπορώ να το λέω. Προσπαθήστε να κοιτάξετε και από την απέναντι πλευρά. Τα υποτιθέμενα μάλλον προβλήματα. Υπάρχει δύναμη και υπάρχει αγάπη. Πηγαίνοντας με αγάπη θα τα βρούμε όλα. Καληνύχτα σας και ο Θεός μαζί σας.